Γεια τε χαρά σε όλους. Ξυριστικό βίντεο και θα έπρεπε να το απολαμβάνω όπως όλα τα βίντεο, ούτως ή άλλως και για πολλούς άλλους λόγους. Έχουμε καινούριο κινητό, είμαστε φρεσκοκουρεμένοι, έχουμε καινούριο σαπούνι, θα έπρεπε να πετάμε στα σύννεφα, δεν μπορεί όμως να γίνει αυτό, παιδιά. Συγχωρέστε με, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, έχω σπαστεί και με αυτή την ιστορία με τον Νικολαίδη, τον Αλέξανδρο, τον οποίον γνώριζα. Με αυτό που έγινε και με αυτό που έγραψε είναι τεράστιο θέμα και έχω σοκαριστεί και με αυτή την ιστορία με τη 12χρονη. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνουμε και ένα βίντεο τη Δευτέρα έτσι να πούμε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, η ζωή συνεχίζεται. Πάμε να ξεκινήσουμε εδώ. Συγχωρέστε με για την αρχή, αλλά δεν μπορούσα να μην τα πω αυτά. Και δείχνει και πολλά πράγματα. Αυτό το contrast. Απ' τη μία η ευαισθησία ενός ανθρώπου και το μεγαλείο της ψυχής του. Και απ' την άλλη, τι να πεις. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Άβυσσος στη ψυχή του ανθρώπου και λάστιχο η συνείδησή του. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα. Στο προηγούμενο βίντεο, όπως θα θυμάστε, είχαμε δοκιμάσει ένα βίγκαν σαπούνι. Τι είναι αυτά, τριχούλα. Ένα βίγκαν σαπούνι, λοιπόν, στο προηγούμενο, του Ισπανού, το Χαμπόνες. Βίγκαν. Το Όρις Ρουτ. Είχα μείνει ενθουσιασμένος, παιδιά, με το σαπούνι και το ξύρισμα, το οποίο είχε και καταπληκτικό post μέχρι και την άλλη μέρα. Και επειδή ταυτόχρονα με το ξύρισμα που κάναμε στο προηγούμενο δείξαμε και πολλά καινούργια σαπούνια και υπάρχουν πολλά καινούργια σαπούνια, σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα άλλο επίσης από μια κορυφαία εταιρεία. Και επειδή είναι φρέσκο το προηγούμενο ξέρισμα, θέλω λίγο να τα συγκρίνουμε. Το έχω δηλαδή πρόσφατο στη μνήμη μου. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε σχεδόν τον ίδιο εξοπλισμό. Για να δω ακριβώς και να δούμε παρέα τη διαφορά ανάμεσα στα δύο σαπούνια. Στο βίντεο με το Χαμπόνες είχαμε χρησιμοποιήσει το Green Ray. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε αυτό, το κουκλί. Το Solar Flare, ναι. Εδώ. Επίσης από τη Phoenix, Artisan, συνθετικό και αυτό. Είχαμε χρησιμοποιήσει την Rockwell την 2C στο προηγούμενο βίντεο, σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε την 6S στη θέση 4. Και πάμε στο σαπούνι τώρα, το οποίο είναι αυτό. Ariana & Evans, Vida After Dark. Νομίζω υπήρχε ένα Vida, ναι, παλιότερα. Αυτό είναι το Vida After Dark, η νέα βάση, η πολύ αναμενόμενη από τα Ariana, η vegan βάση, γιατί έχει και την K2Epsilon, θα τη δούμε σύντομα. Αυτή είναι η vegan του VR1, VR1. Μέσα εδώ στον μπολ έχω το σαπουνί, έχω ρίξει λίγο νεράκι χλιαρό, το ρίχνω στο πρόσωπο σαν δεύτερο pre-save. Κάνει και αυτό μία δουλίτσα. Να βρέξω λίγο το πινέλο, συγγνώμη. 10 δεύτερα, γιατί τα συνθετικά δεν θέλουν και μουλιασμά. Το τεινάζω και μέσα εδώ στο μπολάκι που είναι βρεγμένο αρχίζω να το φορτώνω. Για να δούμε λοιπόν. Είναι στην ίδια κατηγορία και αυτό το ήπιε το νεράκι του. Προσθέτω λίγο νερό στις μύτες του πινέλου. Έχει αυτό το, κοιτάξτε, το πέιστι, το κολόδες, το γιαούρτι. Κάτι που μπορεί και να ξεκινήσει από τα 6K, από τη φόρμουλα μάλλον 6K των Phoenix.
Λοιπόν, τόσο είναι αρκετό. Όσο βάλαμε περίπου και με το ισπανικό στο προηγούμενο βίντεο. Θα προσπαθήσω να κάνω σχεδόν τα ίδια πράγματα, κοντά δηλαδή, για να κάνουμε και μια σύγκριση άμεση με το χαμπόνες. Γιατί επαναλαμβάνω την ίδια ότι είναι δύο εταιρείες στο ίδιο level. Premium Artisan σαπούνια, κορυφαίες εταιρείες και δυο. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον. Να δούμε τη διαφορά μεταξύ τους. Το άρωμά του, δεν θυμάμαι τι έχει παιδιά τώρα. Δείτε κι εσείς, γιατί με αυτά που είπαμε στην αρχή, λίγο αποσυντονίστηκα. Είναι πολύ ευχάριστο, έτσι ξινόγλυκο. Και το πινελάκι πολύ ωραίο. Θέλει και αυτό το νερό του. Πολύ καλό παιδί. Μάλιστα. Νομίζω ότι σε σχέση με το ισπανικό λίγο πιο σύντομα ήρθε ο αφρός. Αν και εκεί είχαμε βάλει, στο προηγούμενο βίντεο είχα βάλει πολύ σαπούνι, λίγο το αδικήσαμε. Και άμα σε αυτά τα γιαουρτοσάπουνα, τα καινούργια, βάλεις πολύ σαπούνι, θέλει πολύ νερό, έτσι κι αλλιώς θέλουν πολύ νερό, και πολύ ώρα να τα... για να έρθει εκεί που θες. Η αίσθηση στο πρόσωπο είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, κατά 80% είναι εκεί. Να ζεστάνω λίγο τη Rockwell. Με μινόρα, επίσης, Platinum, ίδια λεπίδα που χρησιμοποιήσαμε και στο προηγούμενο βίντεο με το χαμπόνες. Rockwell λοιπόν, μινόρα στην πρώτη χρήση και Ariana Evans Vida VR1 Vegan, νέα φόρμουλα. Τα γένια μου είναι 2 ημερών, 2,5, κάτι τέτοιο. Ωραία πράγματα. Αυτός ο συνδυασμός, παιδιά, Rockwell με μινόρα,
Τι να πω. Δεν έχουμε κάτι σπυριά. Τα γλιτώσαμε. Απίστευτο κόμπο. Και δεν το λέω επειδή η Rockwell είναι αγαπημένη μου. Α, το σπυράκι. Είναι το εργαλείο με τις περισσότερες λεπίδες, με μία καλή όπως η Μινόρα και με ένα τέτοιο σαπούνι. Για το σαπούνι πολύ καλό. Το απογειώνει το ξύρισμα. Άνετα. Δεν σου χαλάει την απόλαυση. Ούτε ίχνος. Και εδώ έχω ένα σπίρι από το στρες μου. Για να δούμε. Ανώδυνα. Πολύ ωραία μυρίζει. Ευχάριστο. Δεν του φαίνεται τόσο πριν το νερό. Πάρα πολύ ικανοποιητική η ολισθηρότητα. Πολύ βαθύ ξύρισμα για πρώτο πέρασμα. Και με έναν σε εισαγωγικά όχι επιθετικό συνδυασμό. Η Rockwell δεν είναι επιθετική. Ειδικά στο 4 και στο 3. Πιο κάτω είναι για... για πολύ κόντρες. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Παιδιά. Δεν είναι επιθετική. Αλλά όπως βλέπετε είναι αποτελεσματική. Και αυτό το διαχωρισμό... πρέπει να τον κάνουμε. Έτσι. Γιατί όλοι επιθετικοί, λεπιθετικοί, τα πάμε αυτά. Και ένα σπαθί σαμουρά είναι επιθετικό, αξιριστούμε. Το αποτέλεσμα μετράει. Τώρα. Ξέχασα να βάλω το τηλέφωνο στο flight mode, ελπίζω να μην κόπηκε η κλίση. Η λήψη μάλλον. Λοιπόν, όπως και στο προηγούμενο βίντεο, τώρα αρχίζει και γίνεται ο αφρός. Και για να σας το δείξω, να βάλω ακόμα λίγο νεράκι μια τελευταία. Και το δουλέψω, παιδιά. Βλέπετε, να το. Προηγουμένως ήμασταν στο 70-80, τώρα είμαστε στο 80-90. Κοντά στο ιδανικό. Πολύ ωραίος αφρός πάντως. Πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ. Αριστούργημα. Γυαλάδα. Έχει σώμα. Μπράβο τον Αριάννα. Δεύτερο. Αφήνω στο 4. Πολύ άνετο. Εντάξει, είναι Σάββατο πρωί και σε μια ώρα είμαι και καλεσμένος σε μια εκπομπή.
Θα πάω οριακά. Προσέξουμε εδώ λίγο στα σπυράκια. Όταν τελειώνουν τα γένια δεν ακούγεται τίποτα. Αυτό ήταν. Τι ωραία. Έχει μια παραπάνω λιπαρότητα. Σε κάποιο λάδι οφείλεται. Σε σχέση με το ισπανικό, για να δω αν θα φύγει με το ξέπλυμα, το κρύο νερό. Ξεπλένω με κρύο νερό. Να κλείσουμε τους σπόρους και έρχομαι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η μηχανή μας ήταν η Rockwell 6S στο 4 με μία μινόρα καινούργια. Το πινέλο μας αυτό, πολύ όμορφο, βλέπετε στεγνώνει σχεδόν αμέσως. Και το σαπούνι μας, ο πρωταγωνιστής σήμερα, ήταν αυτό εδώ, το εξαιρετικό σαπουνάκι. Ariana & Evans Vida After Dark, νέα βάση, vegan, VR1, VR1. Πάρα πολύ δυνατό σαπούνι, premium, κορυφαίο. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Έχει φύγει το 80% από αυτή την που σας είπα. Τη γλίστρα που είχε μείνει από το σαπούνι τώρα μετά το κρύο νερό. Πάρα πολύ μαλακό το δέρμα. Πολύ ευχάριστο. Εξαιρετικός αφρός. Προστασία μια χαρά. Πάνω από το μια χαρά δηλαδή. Αφρός, παιδιά, γεμάτος. Το είδατε. Το aftershave του είναι αυτό. Μυρίζει ακόμα πιο ωραίο το σαπούνι. Κάτι ξινόγλυκο έχει. Πολύ ευχαριστώ. Πολύ πιο ωραίο το σαπούνι. Πολύ πιο ωραίο το aftershave από το σαπούνι. Πολύ ωραίο. Και παρεπτόντως, αυτό το κάνω για χάρη του βίντεο, παιδιά.
Εγώ αφήνω να στεγνώσει το δέρμα, βάζω λίγο Lucky Tiger. Ή αν όχι το After Shave που θα χρησιμοποιήσω, το βάζω τέλος πάντων κάνα δεκάλεπτο μετά το ξύρισμα που στεγνώνει και το απορροφάει και το ευχαριστεί περισσότερο. Δοκιμάστε το. Μπορεί να σας αρέσει. Το σαπούνι είναι εξαιρετικό λοιπόν. Θα δούμε πώς θα είναι και την άλλη μέρα. Αύριο ή αργότερα στο πρόσωπο. Το After Shave αρκετά λιπαρό για μένα. Είμαι και λιπαρός βέβαια. Θα δω και μόλις στεγνώσει. Πάντως ένα σαπούνι που αξίζει την προσοχή μας, γιατί τέτοιο αφρό με τέτοια περιεκτικότητα, με bottom, πώς το λένε, με βάθος έτσι ποιοτικό, γεμάτο αφρό, κάνουν μόνο τα tallow σαπούνια ή κάποια κορυφαία vegan σαπούνια όπως τα Martin de Candri, τα Varesino. Και αυτό είναι πάρα πολύ κοντά. Πολύ ωραίο σαπούνι λοιπόν. Αξίζει την προσοχή σας. Λοιπόν, αυτά. Σε αυτό το περίεργο βίντεο, για αυτά που είπαμε στην αρχή, λίγο συναισθηματικά φορτισμένος είμαι. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ευχαριστώ για την παρέα. Κάντε like στο βίντεο, εάν σας άρεσε. Κάντε εγγραφή και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι να ενημερώνεστε, γιατί παιδιά θα αλλάξω και όνομα στην ενότητα και ετοιμάζω απίθανα πράγματα που έχουν να κάνουν με το ξύρισμα. Θα τα δείτε πολύ πολύ σύντομα. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ραντεβού στο επόμενο ξύρισμά μας. Για τη χαρά σε όλους.